Ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά που ξέσπασε στον ασπρόπυργο, η οποία καίει τα πάντα στο διάβα τη. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη με τη φωτιά να συνεχίζει το καταστροφικό της έργο και οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Η φωτιά βρέθηκε μάλιστα κοντά στην 112 πτέρυγα μάχης με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη στο σημείο για να περιορίσουν τις φλόγες. Από την πυρήνη Λέλαπα έχουν τέσσερα εργοστάσια και πέντε αποθήκες, καθώς οι φλόγες βρίσκονται μέσα στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου. Στην περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες, ακούγονται εκρήξεις, ενώ εργαζόμενοι στη βιομηχανική ζώνη είπαν ότι σκάνε με κοφαντικό θόρυβο λαμαρίνες και άλλα έφλεκτα υλικά. Να σημειωθεί ότι λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι έκλεισε η Αττική Οδός και στα διορεύματα σε ένα μεγάλο τμήμα τη. Οι κατοίκοι της ευρύτερης περιοχής του Ασπρόπυργου μέσα σε μία μισή ώρα δέχτηκαν τρία μηνύματα από το 112 προκειμένου να εκενωθούν οι οικισμοί Ποντίων, Λάκας, κατσαρή και Βέρας.